30,4%. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 26,4%. Παρατήρηση πρώτη είναι και οι δύο ανωδικοί από την προηγούμενη μέτρηση. Πράγμα που δεν ισχύει για τα υπόλοιπα κόμματα. Και πάμε. Το ποτάμι είναι στο 5,2%. Η Χρυσή Αυγή στο 5,2%. Το Πασόκ στο 5,1%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το ίδιο ποσοστό είναι, κυρία Γεννημάδα. Τώρα 0,1 στις δημοσκοπήσεις δεν είναι άνοδος. Οι άλλοι έχουν πτώσει όμως, κύριε Θεοδωρικά. Δεν το είπατε. Τα δύο κόμματα έχουν άνοδο. Τα υπόλοιπα. Ωραία, βάζουμε και το Πασόκ μέσα να ευχαριστήσουμε την κυρία Γεννηματά. Θα βάλουμε και το Πασόκ στα κόμματα με ανωδική πορεία. Το Πασόκ λοιπόν έχει άνοδο 0,1%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 4,8%. Και η ΑΝΕΛ πιέζεται σε αυτή την μέτρηση. Δεν μας τα πες καλά, και η ΑΝΕΛ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι στο 3% από 2,7%. Δηλαδή πιάνουν το όριο. 2, φαίνεται ότι το πιάνουν. Νομίζω ότι τα κόμματα από εδώ και κάτω είναι μια συζήτηση ποιο θα πιάσει το όριο και αν θα το πιάσει. Σε αυτή τη μέτρηση οι ΑΝΕΛ πάνε καλύτερα από την προηγούμενη. Κηδισό στο 2,5%, 1,2% το λαός υποχωρεί. Η Δημάρ 1%. Νομίζω ότι εκεί έχουμε πάντα υποεκπροσώπηση. Θυμάμαι τις ευρωεκλογές. Το θυμάμαι σαν και τώρα, τον είχαμε τόσο και βρέθηκε με 2,7. Βέβαια τώρα είναι εθνικές εκλογές, θα δούμε τι θα γίνει. 1% είναι η πρώτη καταγραφή για το σχήμα πράσινη δημοκρατική αριστερά, που δεν ήταν η προηγούμενη. 1% για την Ανταρσία, 1,8% άλλα κόμματα, Λευκάκηρο 0,9%, 11,5% που μας απαντούσε μόνο του ότι δεν έχει καθόλου αποφασίσει το τι θα ψηφίσει. Να υπογραμμίσω ότι η συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σχεδόν καθολική πλέον, είναι της τάξης του 90%. Ότι οι αναποφάσιστοι προέρχονται ιδιαιτέρως από το χώρο εκείνων που δηλώνουν ότι ψήφισαν την Χρυσή Αυγή, ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το Ποτάμι και ψήφισαν τα κόμματα που είχαν κάτω από 3% στις ευρωεκλογές. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ένα λεπτό ότι κατά κανένα τρόπο αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορεί να θεωρείται από κανέναν ούτε πρόβλεψη ψήφου, ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής, ούτε απολύτως τίποτα, όταν έχουμε δώσει όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η δημοσκόπηση. Άλλωστε, θα μετρήσουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι εδώ ισχύει πλήρως το ρητό του Χαρίλαου Φλωράκη. Στην επόμενη εβδομάδα, αν μετρήσει, θα είναι εκ του ασφαλούς. Οι κάλπες είναι εγκαστρωμένες. Εννοώ την Πέμπτη και την Παρασκευή αυτής της εβδομάδας. Ένα σχόλιο από το 81% με αναφορά.